Για τις παρατάσεις που δόθηκαν στο πρόγραμμα «Εξοικονομώ», ρωτήθηκε ο πρόεδρος του Τεχνικού Επιμελητηρίου Τμήματος Υπήρου, Γιάννης Τσίγκρος. Στην τελική ευθεία φαίνεται πως μπαίνει το πρόγραμμα «Εξοικονομώ, ανακαινίζω για νέους» από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Η δημόσια διαβούλευση για το πρόγραμμα παρατείνεται μέχρι και τη Δευτέρα 21 Νοεμβρίου. Την ίδια ώρα, το Υπουργείο ανακοίνωσε τις δημοτικές κοινότητες που δικαιούνται την επιπλέον επιδότηση 15% για το πρόγραμμα «Εξοικονομώ, ανακαινίζω για νέους». Η ενίσχυση αυτή δίνεται σε ωφελούμενους, όπως είπε ο κ. Τσίγκρος, από 18 έως 39 ετών, οι οποίοι θα διαβιούν σε δήμους ή δημοτικές ενότητες με πληθυσμό κάτω των 2.000 κατοίκων. Στο μεταξύ, ο κ. Τσίγκρος ανακοίνωσε και την εκδήλωση που πρόκειται να κάνουν και θα αφορά την ενέργεια την 1η Δεκεμβρίου. Λόγω των δεσμενών συνθήκων στην παγκόσμια αγορά για κάποια συγκεκριμένα υλικά. Αυτό δεν σημαίνει ότι τα προγράμματα πρέπει να καθυστερούν. Τα προγράμματα καλά είναι να εκτελούνται στον χρόνο τους, γιατί αυτό σημαίνει ταχύτερη ρυθμή ανάπτυξης οικονομίας, ταχύτερη ρευστοποίηση των προγραμμάτων. Αλλά υπάρχουν και οι συνθήκες που ζούμε είναι πολύ δύσκολες. Συζητήσαμε την παράταση γιατί κάποια υλικά όπως οι αντλίες θερμότητας ή οι φωτοβολταϊκά που πήραν στο προηγούμενο εξοικονομώ είχαν μια μεγάλη καθυστέρηση. Οπότε τη ζητήσαμε και εισακούσει και το αίτημά μας. Τώρα θεωρούμε ότι τα προγράμματα τα εξοικονομώ γενικώς είναι προγράμματα που δίνουν πολύ μεγάλη έμφαση στην προστασία, στην ενεργή προστασία των κατοικιών. Αυτό συμβάλλει πάρα πολύ στη μείωση του λειτουργικού κόστου των κατοικιών, αλλά συμβάλλει και πάρα πολύ στην τόνωση της αγοράς της περιοχής μας, γιατί εκτελούνται έργα, δουλεύουν επιχειρήσεις, δουλεύουν άνθρωποι, κινείται χρήμα. Κινείται χρήμα. Λέμε και αυτή την περίοδο που είναι πάρα πολύ δύσκολη η περίοδος για όλους και για τους καταναλωτές. Ναι, και πράγματι ο κλάδος δικό μας αυτή τη στιγμή πραγματικά κινείται. Μπορεί με μικρότερα έσοδα, αλλά πραγματικά κινείται. Τώρα, μέσα αυτά υπάρχει και το πρόγραμμα «Εξοικονομώ, ανακοινώ για νέους», το οποίο σήμερα ανακοινώθηκε. Υπάρχει ένα μπόνους 75% για το εξοικονομώ, συν 30% για το ανακαινίζω. Στο 75% προσθέτει ένα 15% για κάποιες δημοτικές ενότητες ή δήμους οι οποίοι έχουν πληθυσμό κάτω από 2.000 κατοίκους. Σήμερα ανακοινώθηκαν και στην Ήπειρο ποιες περιοχές είναι, οπότε αυτό θα συμβάλλει πάρα πολύ στην αποκέντρωση των νέων, ώστε να μπορούν πραγματικά κάποιοι να μπορέσουν να φτιάξουν τις κατοικίες τους, να τις ενισχύσουν ενεργειακά, γιατί γνωρίζετε ότι εδώ ο νομός είναι. Έχει πολλά προβλήματα λόγω υψηλών υψομέτρων και λόγω μορφολογίας που σημαίνει πολύ κρύο το χειμώνα και μεγάλες απώλειες, οπότε θέλουμε μεγάλο κόστος συντήρησης των κατοικιών. Αυτό είναι ένα μεγάλο πλεονέκτημα και για νέους να μπορούν να έρθουν να επενδύσουν στην περιοχή μας ή να μείνουν στην περιοχή μας και να φτιάξουν το σπίτι τους, την κατοικία τους και να την θωρακίσουν ενεργειακά, αλλά και να την ανακοινήσουν σύμφωνα με τα σύγχρονα πρότυπα για να έχουν σύγχρονες κατοικίες όπως απαιτούνται, όπως θέλει ένα σύγχρονο ζευγάρι να ζήσει. Να ανακεφαλαιώσουμε λίγο, κύριε Τσίγκρο, που έχουν δοθεί παρατάσεις μέχρι στιγμής. Ναι, έχουν δοθεί και παρατάσεις στο προηγούμενο εξοικονομώ, το 2020. Το άλλο το εξοικονομώ έχουν ενταχθεί ήδη όλοι οι επιλαχόντες το πρόσφατο, οπότε ουσιαστικά γι' αυτό έχει δοθεί παράταση. Και έχει ξεκινήσει και το εξοικονομώ ανακοινώ για νέους. Θα ήθελα να σας ενημερώσω το εξής, ότι την 1η Δεκεμβρίου το Τεχνικό Επιμελητήριο σε συνεργασία με το ΚΑΠΕ, το Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, διοργανώνει μια ημερίδα στο Grand Serai. Στην ημερίδα αυτή θα παραστεί και ο πρόεδρος του ΤΕΟ, ο κ. Στασινός. Θα έρθουν από το ΚΑΠΕ ο Διευθύνων Σύμβουλος κ. Πυριώτης και θα δώσει μια πρόταση για τα θέματα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας αλλά και για τα προγράμματα όπως είναι το ΕΛΕΚΤΡΑ που αφορά την ενεργειακή θωράκιση των δημόσιων κτηρίων. Και θα κάνουμε εμείς σαν Τεχνικό Επιμελητήριο, θα έρθει ο κ. Λάσκος, ο οποίος είναι πρόεδρος των ενεργειακών επιθεωρητών. Θα παρουσιάσει όλα τα προγράμματα εξοικονομώ που τρέχουν και τα εξοικονομώ που πρόκειται να τρέξουν, όπως είναι προσφέρει το νέο εξοικονομώ για τις επιχειρήσεις, που είναι πολύ βασικό και αυτό. Και τρεις συνάδελφοι, ο Κώστας ο κυρία Ζή, ο Πέτρος Παλαντογιάννης και ο Κώστας Αφάκας, που είναι ηλεκτρολόγοι και μηχανολόγοι, θα κάνουν μια παρουσίαση για κάποια προγράμματα πώς μπορούν να βελτιώσουν τις κατοικίες τους και πώς μπορούν να μειώσουν το ενεργειακό κόστος στα σπίτια τους οι συμπολίτες μας. Θα είναι και ενημερωτική για τους συναδέλφους και για τους συμπολίτες μας.